το νέο ασφαλιστικό σύστημα και την εύλογη αναταραχή που προκάλεσε σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Η αδιανόητη όσο και απαράδεκτη αυτή παραβίαση του δικαστικού απορρίτου, την οποία αντικειμενικά αδυνατό να ελέγξω, επέφερε κέριο πλήγμα στην αξιοπιστία και το κύρος του θεσμού του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν μου επιτρέπει πλέον να εξακολουθήσω να ασκώ τα δικαστικά μου καθήκοντα με την δέουσα ηρεμία και νυφαλιότητα. Η σημερινή απόφασή μου, έστω κι αν απέχει λίγες μόνο ημέρες από την υποχρεωτική αποχώρησή μου από την υπηρεσία, δεν πάβει, όσο επιβεβλημένη και αν είναι, να αποτελεί μία πολύ επώδυνη απόφαση για μένα που διανύω το 42ο έτος της δικαστικής μου σταδιοδρομίας, έχοντας αφιερώσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου στο θεσμό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ένα θεσμό τον οποίο αγαπώ και θα συνεχίσω να αγαπώ μέχρι το τέλος της ζωής μου. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, διότι δεν αποχωρώ αμαχητή, αφού όλα αυτά τα χρόνια αγωνίστηκα με τη βοήθεια του Θεού τον αγώνα τον καλό. Τη στιγμή αυτή η σκέψη μου στρέφεται στους απλούς πολίτες που είναι τα θύματα των μνημονίων και της κλιμακούμενης επικυριαρχίας του οικονομικού παράγοντος επί του θεσμικού, οι αντοχές των οποίων συνεχώς δοκιμάζονται από τα αλλεπάλληλα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται με την επίκληση του λεγόμενου δημοσιονομικού συμφέροντος και που συνεπάγονται υπέρογες για αυτούς επιβαρύνσεις λόγω του σωρευτικού τους χαρακτήρους. Ήδη από την εποχή του πρώτου μνημονίου, ορισμένοι συνάδελφοί μου, μεταξύ των οποίων και εγώ, είχαμε με τις μειοψηφίες μας επισημάνει τη μη συμβατότητα των ρυθμίσεων του μνημονίου με το Σύνταγμα. Και είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει, χωρίς δυστυχώς να εισακουστούμε, για την επερχόμενη πλήρη επικυριαρχία του οικονομικού επί του θεσμικού, που επηρέασε κέρια το σύνολο σχεδόν της κρατικής δράσεως και σηματοδότησε την συνακόλουθη υποχώρηση του κράτους δικαίου και του κοινωνικού κράτους. Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντοχές όλων μας δοκιμάστηκαν ακόμη περισσότερο από τα νεότερα μνημόνια που επέβαλαν τη λήψη και νέων επώδυνων οικονομικών μέτρων που συνοδεύθηκαν από συνεχείς μειώσεις μισθών και συντάξεων. Οι καταστάσεις αυτές οδήγησαν το δικαστήριο στην έκδοση σειράς αποφάσεων της ολομελίας σχετικά με την μη περαιτέρω μείωση των συντάξεων και τη θεσμική θωράκιση των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τις βασικές αποστολές του κράτους, όπως η εθνική άμυνα, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία και η δικαιοσύνη. Φρονούμε ότι τα δικαστικά αυτά προηγούμενα και οι εγγυήσεις που ετέθησαν με αυτά δεν μπορούν, χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα, να αγνοηθούν ούτε πολύ περισσότερο να παρακαμφθούν από τον νομοθέτη με το πρόσχημα της καταρτήσεως ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος μέσω του επανυπολογισμού όλων των μέχρι σήμερα απονεμηθησών συντάξεων, πράγμα που θέτει τους ήδη συνταξιούχους σε καθεστώς πλήρους ανασφαλείας κατά παράβαση της αρχής της εμπιστοσύνης και μέσω της εισαγωγής σε συνάρτηση πάντοτε με τον επανυπολογισμό ενός νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων, των εφεξής απονεμωμένων συντάξεων, μέτρα που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω μείωση του ύψους των συντάξεων, το οποίο όμως έχει ήδη διαμορφωθεί μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές τους σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση,
εκτιμούμε ότι είναι πλέον ή ορατός ο κίνδυνος περαιτέρω μειώσεως του ύψους των απονεμωμένων συντάξεων, με τελικό αποτέλεσμα την πλήρη εξαθλίωση όλων των συνταξιούχων. Αναμφιβόλως ευρισκόμεθα προ μιας πολύ δυσχερούς καταστάσεως, η οποία όμως ευελπιστούμε ότι θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για μία ακόμη φορά από την ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη, στην οποία μετακυλίεται παγίως από την εκάστοτε πολιτική εξουσία η επίλυση των πιο σημαντικών προβλημάτων της χώρας. Εκφράζουμε τέλος τη βεβαιότητα ότι έχουν γνώση οι φύλακες και ότι η δικαστική λειτουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, ανταποκρινόμενοι στην ιστορική παράδοση του σώματος. Επομένως, πρέπει όλοι να εξακολουθήσουμε να εμπιστευόμεθα τη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, τελούντες πάντοτε εν πλήρη επιγνώση του γεγονότος ότι υπάρχουν ακόμη δικαστές της Αθήνας. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας.